Για 2 λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Γιατί για 2 και όχι για 3 από δικαίωμα? Γιατί έχετε μιλήσει ήδη 10 στις παρεμβάσεις σας. Θα το εφαρμόσετε και σε άλλους αυτό? Σε όλους θα το εφαρμόσω. Καλώς. 2 λεπτά, παρακαλώ. Θα ήθελα να απαντήσω στο χρόνο που δικαιούμαι. Εσείς θα κάνετε αυτό που νομίζετε ότι έχετε την εξουσία να κάνετε. Κύριε Καραθανασόπουλε, είναι χυδαία συκοφαντία αυτό που μόλις είπατε. Θα ήθελα λοιπόν να σας θυμίσω ότι στην περίοδο 2012-2014, επί κυβέρνησης Σαμαρά και ειδικότερα τους τελευταίους μήνες του 2014, δίνονταν από την εισαγγελία άδειες στους κρατουμένους βουλευτές της Χρυσής Αυγής για να έρχονται στη Βουλή και να ψηφίζουν. Αυτό έγινε επί μήνες, έγιναν εκλογές, έγινε νέα Βουλή της οποίας ήμουν πρόεδρος και σας θυμίζω ότι καμία αγάπη δεν είχα για το αξίωμα αυτό, το οποίο άφησα όταν συγκρούστηκε το κόμμα με το οποίο είχα εκλεγεί, με τις αρχές και τις αξίες του. Εγώ δεν επικαλούμε αυτήν την αίθουσα και το γνωριζόμαστε που είπατε, γιατί ενέχει μια ιδιοκτησιακή σχέση με τη Βουλή. Εξάλλου δεν είμαι πάρα πολύ καιρό στη Βουλή, συνολικά λίγο περισσότερο από 4 χρόνια. Οπότε ούτε διεκδικώ κάποιο κεκτημένο της αίθουσας, ούτε φυσικά παριστάνω ότι κανείς άλλος δεν δικαιούται να μιλάει, ούτε ποτέ ως πρόεδρος της Βουλής δεν διέκοψα άνθρωπο και να του στερήσω το λόγο, ούτε έκανα τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις για να μην μιλήσει κάποιος αντίπαλος και να διεκδικώ να τον διακόπτω. Αυτά που υπερασπίζομαι από όποια θέση, τα υπερασπίζομαι από όλες τις θέσεις. Εσείς τώρα υιοθετείτε τη συκοφαντία που είχε εναντίον μου εξαπολυθεί και αποδείχθηκε ότι ήταν από την τότε κυβέρνηση, γιατί ζήτησα εξηγήσεις όταν η δικαιοσύνη φάνηκε να λειτουργεί με αντιφατικό τρόπο. Χάριν του κυρίου Γεωργιάδη, Άδωνη, που επρόκειτο να συζητηθεί η αίτηση ασυλίας του, άρσης της ασυλίας του, στις 24 Φλεβάρι του 2015. Τότε λοιπόν που επρόκειτο να γίνει ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή για την άρση της ασυλίας του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, ο εισαγγελέας των φυλακών έδωσε άδεια στους κρατουμένους βουλευτές της Χρυσής Αυγής για να πάνε στη βιβλιοθήκη της Βουλής και όχι στην Ολομέλεια. Παρενέβη δηλαδή η υποτιθέμενη ανεξάρτητη δικαιοσύνη, δίνοντας άδεια να έρθουν στη Βουλή, αλλά όχι να ψηφίσουν. Αυτό κατά την άποψή μου, όποιον κι αν αφορά, συνιστά παρέμβαση στη σύνθεση της Βουλής και βεβαίως υποδηλώνει έλλειψη ανεξάρτητης και αμερόληπτης λειτουργίας της δικαιοσύνης, κύριε Καραθανασόπουλε. Πάει πάρα πολύ για αυτήν μου την επιμονή να υπάρχει δηλαδή ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, πάει πάρα πολύ εσείς να προσπαθείτε σε εμένα που ο πατέρας μου πέρασε 4 χρόνια στη Χούντα στη φυλακή και η μητέρα μου και ο πατέρας μου βασανίστηκαν με το χειρότερο τρόπο, πάει πάρα πολύ, κύριε Καραθανασόπουλε, σε εμένα να θέλετε να κολλήσετε τη ρετσινιά του φασισμού. Και ξέρετε πόσο συκοφαντικό είναι αυτό και πραγματικά είναι κατάπτυστο το γεγονός ότι το επιχειρείτε. Θα ήθελα επίσης να σας θυμίσω ότι καμία προσκόλληση δεν έδειξα ούτε στο κόμμα με το οποίο είχα εκλεγεί, ούτε φυσικά και στη θέση της Προέδρου της Βουλής, όταν αρνήθηκα να περάσω διαδικασία και μάλιστα fast track για όλα τα μνημονιακά νομοσχέδια και κατέβηκα από την έδρα αφού πρώτα στη διάσκεψη των Προέδρων... Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Ολοκληρώνω. Αφού πρώτα στη διάσκεψη των Προέδρων, στην οποία είχατε έρθει εσείς, αναπληρώνοντας τον κύριο Παφίλη, ο οποίος δεν ήταν διαθέσιμος, αν και μέλος, γιατί ήταν διακοπές, προσπάθησα να μην περάσει το τρίτο μνημόνιο
και αρνηθήκατε να στοιχηθείτε με τη δική μου πρόταση. Εσείς και ο κύριος Λαμπρούλης. Δεν γνωριζόμαστε γενικώς, γνωριζόμαστε ειδικώς. Εγώ την αγωνιστική μου στάση και δράση ούτε σας την εκχωρώ, ούτε σας τη χαρίζω, ούτε σας επιτρέπω να με συκοφαντείτε.